πολλές φορές στις διάφορες αναρτήσεις που κάνω μιλάω για τον ψυχισμό μας, ο οποίος είναι τελείως παράλογος και καταστροφικός. Είμαστε κυριολεκτικά παλαβοί. Δεν έχουμε καμία σχέση με τον βασιλιά της φύσης, τον οποίο ονειρευόμαστε ότι είμαστε. Και ένα παράδειγμα από αυτό είναι η καταστροφή του περιβάλλοντος. Πολλοί έχουν αρχίσει και αντιλαμβάνονται ήδη ότι πρέπει να κάνουμε κάτι για το περιβάλλον. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο. Αλλά εκείνο που λίγοι αντιλαμβάνονται και το αναφέρουν ελάχιστα και κανείς δεν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα να το προβάλλει αυτό, είναι ότι όλα αυτά συμβαίνουν ακριβώς επειδή είμαστε παλαβοί και για δέσιμο. Στα διάφορα άρθρα συνήθως όλοι μιλάνε για το ότι η φύση είναι καταδικασμένη αν δεν αναλάβουμε επειγόντως δράση, όπως βλέπετε σε αυτό το άρθρο. Μερικοί αναφέρουν επίσης ότι η καταστροφή του περιβάλλοντος είναι πρακτικά κάτι αυτοκαταστροφικό για μας, αλλά αυτό είναι πάντα μια δεύτερη έτσι λεπτομέρεια που κανείς δεν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα να ασχοληθεί με αυτήν. Κυρίως μένουμε στα φαινόμενα, ότι η φύση είναι καταδικασμένη και ότι εμείς πρέπει να τη σώσουμε. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη βλακεία από αυτό. Ένα είδος που δεν είναι καν το κυρίαρχο στην επιφάνεια της γης, έχει μόνο την ικανότητα να αλλάζει το περιβάλλον, αλλά δεν είναι κυρίαρχο. Ένα λοιπόν είδος που δεν είναι κυρίαρχο στη γη έχει την ικανότητα να γλιτώσει τη φύση. Αυτό είναι πραγματικά μια τεράστια βλακεία. Η φύση έχει επιζήσει από χιλιάδες καταστροφές από τότε που δημιουργήθηκε η γη. Εδώ σε αυτόν τον χάρτη βλέπετε μερικές από 15 συνολικά ουσιαστικά παγκόσμιες καταστροφές που συνέβησαν από υπερηφαίστεια. Λίγο ή πολύ εξαφάνισαν τεράστιες ομάδες ζώων, τεράστιους αριθμούς, και σαν παράδειγμα θα σας φέρω το υπερηφαίστειο της Σιβηρίας, που είναι αυτό εδώ. Η έκρηξη έγινε πριν 250 τόσα εκατομμύρια χρόνια. Βλέπετε σε αυτό τον χάρτη την επιφάνεια που έπιασε η λάβα στο υπερηφαίστειο. Να σας πω και μερικά στοιχεία. Η έκρηξη σκότωσε το 75% της ζωής στη στεριά και το 95% των θαλάσσιων πνευμάτων και προκάλεσε ένα χειμώνα. Μετά από αυτό τον χειμώνα που κράτησε αρκετούς αιώνες, έληξε αυτή η περίοδος, ανέβηκε απότομα η θερμοκρασία και σκότωσε άλλο ένα 35% όσων όντων είχαν επιβιώσει και το σύνολο των οργανισμών στη θάλασσα. Αυτό λοιπόν το τεράστιο, το φοβερό γεγονός που συνέβη πριν 250 εκατομμύρια χρόνια δεν ήταν παρά μια γρατζουνιά στο δέρμα της γης, γιατί όπως βλέπετε σήμερα υπάρχει μια απίστευτη ποικιλία όντων, ψάρια, έντομα, φυτά, ζώα, υπάρχει ένας απίστευτος αριθμός ο οποίος ξαφνικά προφανώς εμφανίστηκε. Η γη είναι ένα τεράστιο όν που υπακούει σε νόμους που εμείς δεν μπορούμε καν να υποπτευθούμε την ύπαρξή τους, και το μόνο που κάνουμε είναι να καθόμαστε σε έναν υποτιθέμενο θρόνο και να παρασταίνουμε τους μεγάλους. Το μόνο πράγμα που θα συμβεί από την ηλίθια συμπεριφορά που έχουμε είναι ότι αργά ή γρήγορα η γη θα αντιδράσει και θα μας εξαφανίσει σαν είδος.
ή για να δημιουργήσει μετά ένα καινούριο άνθρωπο προφανώς, ο οποίος πιθανόν να είναι λιγότερο αυτοκαταστροφικός από εμάς, λιγότερο ηλίθιος και πιο λογικός. Είναι πραγματικά απίστευτο το γεγονός ότι ενώ όλοι έχουν διαπιστώσει και συζητούν ότι δημιουργείται μια τεράστια καταστροφή στο περιβάλλον, ενώ πρακτικά όλοι μιλάνε ότι αυτό δεν θα είναι καθόλου καλό για μας, εντούτοις ελάχιστοι φαίνεται να το καταλαβαίνουν αυτό που λένε και όλος ο κόσμος συνεχίζει ακάθεκτος την ίδια καταστροφική πορεία. Αυτό για μένα είναι η απόδειξη του ότι κανείς δεν θέλει όχι μόνο να ασχοληθεί, αλλά ούτε καν να δει αυτόν τον καταστροφικό ψυχισμό που κουβαλάμε στο εσωτερικό μας και ο οποίος είναι ακριβώς η αιτία όλης αυτής της παράλογης δραστηριότητας. Σκεφτείτε το λίγο αυτό και τα ξαναλέμε.